Ζητάμε να το κλείσουν μέσα εντελώ, γιατί αυτό που έκανε είναι ανεπίτρεπτο με κάποιο τρόπο. Είναι έγκλημα. Δηλαδή, χάλασε ένα ολόκληρο κοριτσάκι 14 δηλαδή, χρονών, του διέριζε και ψυχικό, και χάλασε και την οικογένειά μα. Προ μεγάλη απογοήτευση τη οικογένεια τη 15χρονη από το βόλιο, που όπω καταγγέλθηκε, έπεσε θύμα αποπλάνηση από 42χρονο ελεύθερο επαγγελματία. Ο άντρα αποφυλακίζεται με περιοριστικού όρου μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ο 42χρονο αντιμετωπίζει κατηγορία για αποπλάνηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματο. Από τι 26 Ιουλίου είναι προφυλακισμένο στι φυλακέ Γρεβενών. Δια του συνηγόρου του κατέθεσε προσφυγή κατά το εντάλματο προσωρινή κράτηση. Η προσφυγή του έγινε δεκτή και αποφυλακίζεται πληρώνοντα εγγύηση ύψου 3.000 ευρώ. Παράλληλα, το έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι να μην προσεγγίσει την ανήλικη, να να μην βγει από την Ελλάδα και να εμφανίζεται δύο φορέ το μήνα στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή όπου διαμένει. Ο 42χρονο θα μείνει εκτό φυλακή μέχρι να δικαστεί. Σύμφωνα με την καταγγελία τη οικογένεια τη 15χρονη σήμερα κοπέλα, από τον περσινό Οκτώβριο μέχρι φέτο το Φεβρουάριο, είχε ολοκληρωμένε ερωτικέ σχέσει με την ανήλικη, την οποία προσέγγισε αγοράζοντά τη δώρα και κοσμήματα. Πήγε αγόρασε 300 ευρώ βέρε. Για να, του έδωσε το κολλήσι και μόλι πήγε στο σχολείο, το έβαλε. Την πιάσαμε στο παραδομένο, έπαιρνε μπότε, ρούχα, το ένα, το άλλο. Το κοριτσάκι πήρε χάπια να το Γιατί από το ορμήνε αυτό. Κάποια στιγμή μαθαίνουμε τι είδα στον Άγιο Κωνσταντίνο αγκαλιά με την εμπονή μου. Αυτόν. Όταν βλέπει έναν άντρα σαν δύο χρόνια με ένα κολετσάκι αγκαλιά, όταν έχει τα παιδιά, τα παίρνει από το χέρι, δεν τα παίρνει αγκαλιά σαν να σκίτσε αρβούλια μέρο. Τα Χριστούγεννα του 2021, η μητέρα τη ανήλικη κατέθεσε μήνυση σε βάρο του 42χρονου. Έγινε προκαταρτική εξέταση, στο πλαίσιο τη οποία διενεργήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση που πιστοποίησε ότι το κορίτσι είχε ολοκληρωμένε ερωτικέ σχέσει με τον 42χρονο. Του ξεμιάζει το κοριτσάκι χρονών που ήταν, με τα λεφτά και με τα δώρα. Και στο τέλο, τώρα τα Χριστούγεννα, μαθαίνουμε ότι το έκανε και έρωτα. Του πηγαίνουν σιλάριστα στο παλιό νοσοκομείο. Και ξέρω ότι η τοργανασία μα είπε ότι είναι εντελώ καταστοιμένο το κολιάτο και 15 χρόνων, από αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίε ο 40χρονο ομολόγησε την πράξη του και σταμάτησε να έχει επαφέ με την ανήλική κοπέλα, η οποία φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονία για να μην χωρίσουν.